να δώσουμε μια απλή λύση, μια διάσταση επιχειρηματικής γηδοτροφίας στον Έλληνα υποψήφιο κτηνοτρόφο, υφιστάμενο κτηνοτρόφο, να του δώσουμε μια άλλη εικόνα για το τι μπορεί να κάνει στο στάβλο του, πώς μπορεί να εξελίξει και πώς να ενσωματώσει νέα τεχνολογία. Πιστεύουμε ότι αυτό που θα καθορίσει το μέλλον δεν είναι πόση δουλειά θα κάνει ο κτηνοτρόφος, αλλά πόσο έξυπνο θα κάνει τη δουλειά του. Αυτό που θα του δώσει κέρδος δεν είναι πόσο πραγματικά, πόσα ζώα θα έχει, αλλά ποια ζώα θα έχει και τι ζώα θα έχει και ποιος θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κρατήσει τα καλύτερα ζώα στο κοπάδι του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πλέον με τις παλιές λογικές και με το παλιό μυαλό. Θα πρέπει πλέον να μπουν οι νέες τεχνολογίες, να μπορεί ο κτηνοτρόφος να κάνει ουσιαστικά διαχείριση των ζώων του και από τα 400-500 ή τα 1000 ζώα που είχε να τα μειώσει στο μισό, στο 1 τρίτον, ακόμα και στο 1 τέταρτον, γιατί έχουμε τέτοια παραδείγματα που με το 1 τέταρτον έχουμε τις ίδιες αποδόσεις και σε μερικές φορές ακόμα καλύτερες από αυτές που είχε με τα ζώα του. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να μειώσουμε όσο δυνατόν γίνεται τις απώλειες. Οι απώλειες οι οποίες δεν φαίνονται. Και αυτές είναι π.χ. η υποκλινική μαστίτιδα. Θέλουμε λοιπόν ένα στάβλο ο οποίος να έχει φως, όπως βλέπετε σε αυτόν εδώ το στάβλο. Φως, ούτως ώστε να μπαίνει φως μέσα στα ζώα, να υπάρχει αερισμός, ψηλός στάβλος. Είμαστε λοιπόν κατά όλων αυτών των εγκλημάτων που γίναν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια θα έλεγα, με τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία ουσιαστικά ήταν σχέδια αποδιοργάνωσης και καταστροφής της κτηνοτροφίας. Υποτίθεται ότι δώσαν χρήματα στους κτηνοτρόφους, ουσιαστικά τους κατέστρεψαν. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει μια καινούργια αρχή. Και αυτή η αρχή θα πρέπει να γίνει με μια λογική η οποία να εξασφαλίζει έστω ένα σταθερό εισόδημα στον κτηνοτρόφο. Θα πρέπει να του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί ο ίδιος να διαχειριστεί την εκτροφή του, να έχει μέλλον, να μπορεί να κάνει εύκολη μια επέκταση. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε μια λογική λέγκωση στις εγκαταστάσεις. Γρήγορα, εύκολα, φτηνά να μπορεί να φτιάξει καινούργιες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι λειτουργικές και βιώσιμες. Να είναι εγκαταστάσεις οι οποίες εξασφαλίζουν το μέγιστο της ευζοίας των ζώων του και εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες δουλειάς για αυτόν την οικογένειά του. Θέλουμε λοιπόν με αυτό το παράδειγμα, και όπως πριν από λίγο είδατε εδώ, κάναμε και μια επίδειξη για τη τεχνητή σωματέχνηση. Πιστεύουμε ότι η τεχνητή σωματέχνηση πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο για την γρήγορη γενετική βελτίωση των πυμνίων. Πολύ σημαντικό να εγκαινιάσει και να υιοθετήσει ο κάθε κτηνοτρόφος τη φιλοσοφία του μηχανικού αρμέγματος. Δεν είναι δυνατόν, και θα τους συναντήσουμε πολύ σύντομα, να έχουμε κτηνοτρόφους οι οποίοι αρμέγουν με τα χέρια ακόμα και σήμερα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ανταγωνισμός στο διεθνές εμπόριο είναι σκληρός. Είναι ένας ανταγωνισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή επενδύει στην γαλακτοπαραγωγό προβατροφία και στην γαλακτοπαραγωγό εγωτροφία. Βλέπουμε τη Νέα Ζηλανδία, η οποία είχε παράδοση στην κρεοπαραγωγό προβατροφία, σήμερα να επενδύει τεράστια κεφάλαια για εκτροφές με γίδια. Βλέπουμε εταιρείες στη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες εκμεταλλεύονται τον κίνδυνο γάλα, κάνουν σκόνη γάλακτος. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας δώσει και εμάς πεδίο σκέψης και προβληματισμού για το πού θα πάμε την προβατροφία και την εγωτροφία τα επόμενα χρόνια.